Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7. Έχουμε να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε πολλά από τα παιχνίδια που είδαμε το Σαββατοκύριακο για την Super League. Έχω και εκλεκτό καλεσμένο σήμερα μετά από καιρό, Δημήτρη Στερεζόπουλος. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς έβρικα. Και κοντά μας και ο Κωστής Ραπτόπουλος από την Θεσσαλονίκη. Κωστή, καλησπέρα. Ότι πρόλαβε και άσπρησε ο Τερεζόπουλος. Θυμάμαι... το θυμάμαι στον Πανιόνιο πιο... Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, παντρεύτηκε, ναι. Ζηλεύει ο Ραπτόπουλος, γι' αυτό σχολιάζει το χρώμα των μαλλιών. Όσοι έχουν μαλλιά, έχουν άσπρα, μαύρα, ξανθά. Άλλοι που δεν έχουν, δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Άλλο παντρεύτηκε. Να σου πούμε κοντομάνικο με τέτοιο κρυό. Κοίτα, πήγα, έκανα μία... Έκανα 75 λεπτά προπόνηση στο Sheikh Shu. Με χιόνια, ναι. Έκανα βάδιν τζόκινγκ σπριντ. Βάδιν τζόκινγκ σπριντ. Και διατάσεις πολλές. Είχα ένα διάλειμμα 4 με 6. Ναι. Και έκανα μία ώρα και ένα τέταρτο. Βέβαια, αν είχα και άλλο χρόνο, θα έκανα και μπάρι, θα έκανα και σανίδες και τέτοια. Καλά, με χιστιαμαχία, δεν πρόλαβα. Αλλά από το να κάτσω εδώ πέρα με τους απιοκυλιάδες και να κουτσομπολεύω τον Άρη τον Πάο και την Μεκατόρου με τον άλλο τον βιαστή, ναι. Καλύτερα πήγα και προπονήθηκα. Ναι, αλλά εγώ μαθαίνω το βράδυ στις ταβέρνες ότι έχεις κάψει το μεσημέρι στην προπόνηση, το ξαναπέρνεις. Όχι, φίλε. Με βρήκε, έκανα αιματολογικές και με βρήκε 2,40 χοληστερίνη ο μάγκας και εδώ και μια εβδομάδα... Άρα δεν κάνεις κάτι. Βραστό, ναι. Λευκό κρέας, ναι. Έξω ζυμαρικά, έξω κοκακόλες, έξω... Καλά, δεν έπινα που δεν έπινα. Ναι. Και έχω γίνει φέτες σε μια εβδομάδα, άμα με δεις, ναι. Το κάνω κανένα δίμηνο, ναι. Να πάρω μετά τη χοληστερίνη 170. Και απλακωθώ το Πάσχα μετά. Α, για να έχεις για το Πάσχα. Ωραία. Λοιπόν, προς το παρόν να συνθούμε εμείς συνοπτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός 2-0. ΑΕΛ Απόλλωνος Σμύρνης 0-1. Ολυμπιακός ΠΑΣ 1-0. Βόλος Λαμία 1-1. Όφι ΠΑΟΚ 0-3. Άρης Παναθηναϊκός 0-1. Και ΑΕΚ Ατρόμητος 2-1. Τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής. Ολυμπιακός 45, ΑΕΚ 36. ΠΑΟΚ 35, Άρης 33, Παναθηναϊκός 28, Αστέρας 24, Ατρόμητος 21, Βόλος 20, Όφι 19, Απόλλωνος Σμύρνης 18, ΠΑΣ 15, Πανετολικός 11, ΑΕΛ 8 και Λαμία 6. Ενώ η επόμενη αγωνιστική, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΛ, Απόλλωνος Σμύρνης Άρης, Παναθηναϊκός Όφι, την Κυριακή Ατρόμητος Ολυμπιακός, Πανετολικός Λαμία, ΠΑΣ Βόλος και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Το ντέρμπι της αγωνιστικής. Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με το Άρης Παναθηναϊκός 0-1 που ήταν και το πιο σημαντικό παιχνίδι με βάση ονομάτων της αγωνιστικής. Δημήτρη, είδαμε ακόμα ένα διπλό για τον Παναθηναϊκό με 0 πίσω. Αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται το έργο του Μπόλωνη. Τα αποτελέσματα αυτό δείχνουν. Εχθές αυτό που είδα εγώ από τον Παναθηναϊκό και μου άρεσε είναι ότι έβαλε νέα παιδιά τα οποία ανταπεξήλθαν. Mm-hmm. Δηλαδή είδαμε τον Καμπετσί ο οποίος μπόρεσε και σκόραρε, έπαιξε στην, νομίζω από τις λίγες φορές βασικός. Στην εντεκάδα βασικός. Τον Εμμανουηλίδη. Mm-hmm. Ο Αλεξανδρόπουλος που δείχνει ότι πατάει καλά mm-hmm. και είναι ένας παίκτης ποιοτικός. Γενικότερα μια πολιτική από τον Παναθηναϊκό η οποία είναι αυτή που θα έπρεπε να ακολουθήσουν πολλές ομάδες. Όταν έχουν στις τάξεις τους τέτοιους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Ξέρω, επειδή έχεις κάνει εξαιρετική δουλειά και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΣ αναφορικά με τις ακαδημίες, πέρα από τις δουλειές σου σε Πανιόνιο και Αστέρα Τρίπολης, μεταξύ άλλων ως πρώτος προπονητής, ότι έχεις μια ευαισθησία, ας το πούμε έτσι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Στο συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, η πρώτη ερώτησή μου είναι η εξής. Είδαμε και εμένα μου προκάλεσε εντύπωση. Τριάδα μπροστά Ιωαννίδη, Καπετζή, Εμμανουηλίδη. Ενώ υπήρχε στο πάγκο και ο Μακέντα και ο Καρλίτος, που σημαίνει ότι ήταν επιλογή και όχι ανάγκη. Συνάμα έλειπε ο Κουρμπέλης, ο Μαρούτσι ο ανέτοιμος και ουσιαστικά ο Αλεξανδρόπουλος ο μοναδικός υγιής χάφι. Η ερώτηση είναι εξής. Μήπως έβαλε τους ψιδρικάδες μπροστά για να έχει την πίεση στην πρώτη γραμμή και να μην έχει την πολλή πίεση στα χαφ εκεί που είδαμε αλχημίες και πάλι με Βέλεθ και λοιπά στα χαφ. Ναι, νομίζω ότι πήρε ένα ρίσκο βάζοντας αυτούς mm-hmm. τους τρεις μπροστά mm-hmm.
Και ο Ιωαννίδης, όπως και ο Καμπέτζης, νομίζω ότι είναι κυρίως σεντερφόρ. Ναι. Αλλά τον έβαλε πλάγια, σίγουρα για να πιέσει περισσότερο την ομάδα του Άρη, mm-hmm. Από την πίσω ζώνη. Όμως είδαμε ότι ο Άρης πίεσε αρκετά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Πολλές τελικές. Είχε αρκετές τελικές, είχε το δοκάρι, είχε ένα τετατέτ. Mm-hmm. Βέβαια είδαμε στο παιχνίδι του και ο Παναθηναϊκός, στη μετάβαση από άμυνα σε επίθεση, είχε αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρει. Νομίζω ότι εκεί κάποιοι μικροί το παράκαναν, κρατήσαν περισσότερο την μπάλα, mm-hmm. Δεν παίξαν απλά και έτσι έχασε την ευκαιρία να μπορείς να βάλει ένα δεύτερο γκολ και να καθαρίσει να το παιχνίδι. Τελειώσει νωρίτερα. Κωστή, γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στον Διούδη, που για ακόμα ένα παιχνίδι νομίζω ήταν πολύ καλός. Σε μία σεζόν... Ναι. Μπαίνει 100 μέτρα από το σπίτι. Ναι. Ο μπαμπάς. Ναι. Και η μάνα του και ο αδερφός του. Είναι γείτονάς μου. Mm-hmm. Πριν 3 χρόνια τον είδα εκεί στο Ζάπινγκ, το Διούδη, κάτι πλατούλες μικρές, πριν 3 χρόνια. Κάτι χεράκια, του λέω θες βάρη, του λέω μικρέ, θες γυμναστική από τη μέση και πάνω, δεν βγαίνεις. Μετά από 3 χρόνια τον βλέπω, έχει φτιάξει ένα κορμί, από τη μέση και πάνω, κάτι χέρια, κάτι δικεφάλους, έχει δουλέψει πάρα πολύ και νομίζω αυτή τη στιγμή είναι ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας θεματοφύλακας κατά την άποψή μου. Ξέρεις ότι επειδή είναι γειτονά μου, να του πω καλά λόγια, με τον παπά του πλακωνόμαστε κάθε μέρα. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Ήρθε η ώρα, του είπα και του πατέρα του, βρες ένα μάνατζερ της προκοπής, γιατί αυτός είναι κουτουλούφος ο μάνατζερ που έχεις. Τον πάει κάπου να πάρει λεφτά, γιατί στον Άρη τον πτωχευμένο και τον Παναθηναϊκό του Αλαφούζου, θα βαριά τα ένσημα του λέω. Πρέπει να πάει κάπου να πάρει λεφτά. Είναι 25, έχει 7 χρόνια γεμάτα κτλ. Mm-hmm. Νομίζω στην πρώτη σου ερώτηση. Αυτός μιμήθηκε τον Χιμένεθ, ο οποίος έβαλε 2 πολύ καλούς εξτρέμ νέους, ο ναι. Χιμένεθ, και το μιμήθηκε ο Μπολονί, στο να τους έχει για να πιάνουν, να ντουμπλάρουν στις γραμμές τους καλούς εξτρέμ του Άρη. Δηλαδή ο Άρης να δούμε και στις δεκάδες πολύ από τις πλευρές προς τη μεγάλη περιοχή, κλεισίματα και τέτοια. Και ό,τι ευκαιρία αν είδε στατιστικά και αυτό, από ό,τι έχεις δει και εσύ και ο Δημήτρης φαντάζομαι, γίνανε από το χώρο του άξονα. Εκεί όπου δημιουργήθηκε κατάσταση, ειδικά μετά το 60, όπου ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίκτες, γιατί ο Μαουρίσιο ήταν στα πρόθυρα του εμφράγματος, έτσι τον είδα εγώ, και έτρεχε ο Αλεξανδρόπουλος το παιδί 2 φορές, γιατί ανέπαιζε ο Κουρμπέλης που δεν έχει τα τρεξίματα του Αλεξανδρόπουλου. Εκεί θα έχει μεγαλύτερα προβλήματα ο Παναθηναϊκός. Δεν μιλάω για αξία, μιλάω για τρεξίματα, έτσι. Και μιμήθηκε αυτό το πράγμα. Και το άλλο είναι ότι σωστά ο Δημήτρης επεσήμανε. Πολύ σωστά το έχω σημειώσει. Οι τρεις παίκτες μπροστά κρατήσαν πολύ την μπάλα και δεν βοηθήσανε. Αλλά να πάρουμε και την παράμετρο ότι δεν υπήρχε και ο τέταρτος από τα χαφ να σου συμπληρώσει σαν βοήθεια. Ήταν ο Μαουρίσιο εκεί, ο οποίος ήταν ο σύμπαρον. Άρα ο Παναθηναϊκός, ιδιαίτερα ο Εμμανουηλίδης, αν βρει καλύτερα χαφ και όχι το Βέλεθ που είναι στόπερ, νομίζω ότι και από αυτούς τους τρεις μπορεί να μπει, να τριπλάρει, να κάνει. Να αναστατώσει καταστάσεις κτλ. Πάντως ο Βέλεθ την εξυπηρετεί λόγω αναγκών την θέση. Έτσι, Δημήτρη. Α, δεν πάθει θλάση. Ναι, εντάξει, από ό,τι φάνηκε, εκεί μπροστά από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, στάθηκε αρκετά καλά. Μου άρεσε και ο Μολό, και πρέπει να το πούμε, γιατί ένα παιδί 32 χρονών έχει έρθει στον Παναθηναϊκό με προοπτικές να είναι βασικός εξτρέμ. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει και τελικά. Καλύπτει θέση του δεξιού μπακ, νομίζω αρκετά καλά. Βέβαια, έφαγε την κίτρινη γιατί, Δημήτρη, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, νομίζω ότι το εξτρέμ να το βαφτίσεις μπακ στη μετάβαση μπορεί κάποιες φορές να είναι και τα μαρκαρίσματα λίγο πιο άτσαλα γιατί δεν ξέρει τη θέση ή έχει να κάνει με τον παίκτη. Έχει να κάνει αρχικά με την ατομική τακτική. Σίγουρα όταν είσαι εξτρέμ και δεν έχεις παίξει ως ακραίος αμυντικός, έχει τεράστια διαφορά. Ναι. Αλλιώς μαρκάρεις ψηλά, αλλιώς μαρκάρεις στον αμυντικό χώρο, γιατί έχεις πολλές φορές το ένας εναντίον ενός και εκεί αν σου ξεφύγει κάποιος παίκτης δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Αλλά σίγουρα έχει να κάνει και με τον ποδοσφαιριστή θα έλεγα την διορατικότητά του, την ποδοσφαιρική του ευφυΐα, στο πώς θα μπορέσει να μαρκάρει
καθαρά αυτούς τους παίχτες. Οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί του. Σωστό. Άρη, η μισοπιθετική γραμμή είναι... Είναι δυνατή του γραμμή. Είναι δυνατή του γραμμή. Τώρα, να πάμε λίγο και στις φάσεις. Είδαμε στην στατιστική του αγώνα 20 τελικές ο Άρης, την ίδια ώρα που γίνεται ξανά λόγος για την ανάγκη μεταγραφής ενός center for. Εγώ τον Μάνο τον βλέπω με συμπάθεια και χθες έκανε και δύο τελικές. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να δούμε τις φάσεις. Παιδί μου, θέλω να πω ότι το παιδί έκανε χθες δύο τελικές, τις έβγαλε ο Διούδης. Δεν είναι ότι δεν ήταν σε καμιά φάση μέσα. Αυτό θέλω να πω. Ο Άρης, αν δεν έχει λεφτά να βρει center for, ακούγεται και έτσι θα πάρει αυτό το Σουλτανί, πώς το λέει, Σουντανί, το Σουντανί από τον Ολυμπιακό. Αλλά εγώ είχα προτείνει πριν δύο μήνες σε ρεπορτάζ ότι θα αναγκαστεί, μάλλον είχα προβλέψει. Εδώ και πολύ καιρό το είπαμε και στην εκπομπή και τελειώνουμε αυτό γρήγορα, ότι ο Άρης θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να κάνει εσωτερική αλλαγή και να βαφτίσει center for τον Μαύρο, τον Ίσαϊ, τον Σίλβα. Σίλβα, ναι. Αυτός αναγκαστικά μαθαίνω και δικαιωνόμαστε εις αυτό, ότι επειδή ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις ο Μάνος, ο άλλος είναι τελείως ανέκρηκτος, στατικότατος κτλ. Ο Λόπεθ, θα μπει ο Σίλβα center for με την Τρίπολη. Και εγώ τον πιστεύω εκεί ότι θα κάνει πιο πολλά πράγματα από αυτούς τους δύο. Λοιπόν, για να δούμε τις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι το γκολ του Παναθηναϊκού με τον Καμπετζή, ύστερα από την assist του Βέλεθ. Δημήτρη, εδώ πού στεκόμαστε? Ο Βέλεθ έχει πατήσει περιοχή, έχει βγάλει και assist. Ναι, σίγουρα έχει ξεχαστεί στο δεύτερο δοκάρι, από ό,τι φαίνεται. Mm-hmm. Περνάει την μπάλα παράλληλα, έρχεται ο Καμπετζής από πίσω και πετυχαίνει αυτό το γκολ. Και είναι και πολύ δύσκολο για τον goalkeeper να πάει πρώτα στο δοκάρι που πάει μπάλα και μετά να μετακινηθεί και στην απέναντι γωνία. Σίγουρα. Την κίνηση την καλή την έχει κάνει, δεν μπορώ να διακρίνω ποιος παίκτης, ο οποίος παρασύρει τους αμυντικούς του Άρη για να μείνει ο Βέλεθ ελεύθερος. Μπορεί να ήταν και μια κομπίνα αυτή, ώστε ο Καμπετζής από εκεί να έρθει να κάνει τον γκολ. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε το δοκάρι του Μαντσίνη, σε μια φάση που απείλησε ο Άρης για την ισοφάριση. Εδώ μπορεί να υπάρχει και μια ολιγορία στην άμυνα του Παναθηναϊκού ή όχι. Κοιτάξτε, πολλές φορές βλέπουμε ότι μπαίνουν γκολ ακόμα και με 4 και 5 αμυνόμενους. Με γεμάτες περιοχές. Απέναντι σε περιοχή η οποία μπορεί να έχει μόνο ένα επιτιθέμενο. Εδώ σίγουρα για να βγει μπροστά και να βρει την μπάλα, σίγουρα έχει γίνει κάποιο λάθος. Νομίζω από εκείνο ο Χουανκάρ έπρεπε να είναι πιο κοντά του, να τον ακολουθήσει. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο ένας είναι στο πρώτο δοκάρι, ο άλλος είναι man to man στον παίχτη του Άρη. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια ολιγορία εκεί. Άρα τα στόπερ είναι σωστά τοποθετημένα, ήταν ολιγορία του αριστερού μπακ που δεν έκλεισε μέσα. Κατά την προσωπική μου άποψη, ναι. Λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία του Μάνου, ύστερα από την ασίστ του Μπελονουανέ. Εδώ είναι η φάση με τον Μάνο να κάνει την κίνηση φορ. Ήταν και δύσκολη η φάση και στο κατέβασμα και στην εκτέλεση, έτσι. Ναι, και εδώ δείχνει μια ολιγορία η άμυνα. Νομίζω ότι μπορεί να επηρεάστηκαν ότι φαινόταν ο Μάνος να είναι σε θέση offside, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει... Εκεί βλέπετε ότι πάνε δύο παίχτες. Θα έπρεπε να έχει τραβηχτεί σίγουρα περισσότερο προς τα έξω αυτός που είναι κοντά στο Μάνο. Δηλαδή να έχει δύο επιλογές. Ή να πάρει βάθος, καταλαβαίνοντας ότι η μπάλα θα πάει εκεί, να βγει προς τα έξω. Αυτή η κίνηση που έχει κάνει σίγουρα είναι ντεμή και δίνει το πλεονέκτημα στο Μάνο να κατεβάσει την μπάλα, αλλά να μην την κατεβάσει σωστά για να πετύχει τον γκολ. Ίσως εκτέλεσε με το ίδιο πόδι που κατέβασε και την μπάλα, γι' αυτό έχασε και λίγο χρόνο. Νομίζω η υποδοχή του δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε για το τελείωμα της φάσης. Ευκαιρία με τον Τζέκο, ύστερα από την πάσα του Μάνου. Εδώ, από τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε ο Άρης, δεν κατάφερε να πετύχει κάποιο γκολ. Και είναι και ωραία η ασίστ του Μάνου πέφτοντας, έτσι, και η κίνηση που κάνει κάθετα. Ναι, όντως. Εδώ θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα του Βαλμποϊνέα την πάσα. Ναι. Σωστό. Αλλά νομίζω ότι εδώ, χωρίς να θέλω να πω κάτι για τον παίχτη που τελειώνει τη φάση, ότι όταν έχεις δύο καθαρές γωνίες στην εστία, πρέπει να πετύχεις γκολ.
Ναι, μεν αντιδράει καλά και ο τερματοφύλακας, αλλά εκεί έπρεπε να πετύχει κάποιο γκολ ο Άρης που θα του έδινε τη δυνατότητα, νομίζω είχε αρκετή ώρα μετά για να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι. Πάντως και ο Διούδης, ένα από τα προσόντα που έχει είναι ότι έχει έκρηξη στην έξοδο, δηλαδή δεν το πολύ σκέφτεται, δεν κολλάει. Αλλά εκεί ναι, βέβαια είναι κόφτης, αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πρέπει όλοι να έχουν ένα πλασέ σε μια τελική. Συνήθως σε αυτές τις φάσεις ο τερματοφύλακας περιμένει την τελική ενέργεια του εκτελεστή. Ναι. Εκεί είναι η όλη διαφορά, το πώς θα αντιδράσει ο εκτελεστής απέναντι στον τερματοφύλακα. Σε αυτή την περίπτωση, αυτός που βγήκε κερδισμένος ήταν καθαρό ο Διούδης, ο οποίος στο χθεσινό παιχνίδι πραγματικά ήταν φανταστικός. Έχουμε ευκαιρία Μάνου, βλέπω εδώ στις σημειώσεις μου. Επόμενη πάλι για τον Άρη. Εδώ. Το βγάζει ο Διούδης. Πάλι βλέπουμε μια πολύ καλή απόκρουση του Διούδη, παρότι είναι στη γωνία του. Εντάξει, είναι οι φάσεις αυτές που αν ο Άρης θα μπορούσε να πετύχει κάποιο γκολ, ίσως το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό. Και η εικόνα και η ροή του παιχνιδιού. Λίγες ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός στην επανάληψη, αλλά πιο κραυγαλές. Θα δούμε ένα σλάλομ ουσιαστικά του Εμμανουηλίδη, το οποίο εντάξει, δεν το έχουμε δει συχνά, αλλά και το παιδί δεν παίζει και συχνά. Βασικός. Εδώ τα κάνει όλα καλά μέχρι το τελείωμα. Ναι, στο τελείωμα είχε και την τύχη ο Σιαμπάνης, αλλά νομίζω είναι μια καταπληκτική ενέργεια του Εμμανουηλίδη. Βέβαια, σίγουρα σε αυτή τη φάση ο κότς του Άρη, ο κ. Μάτζιος, δεν θα είναι ευχαριστημένος, γιατί σχεδόν περνάει 4 παίχτες. Αλλά πιστώνεται καθαρά στον Εμμανουηλίδη, ο οποίος αν πετύχει ένα τον γκολ, θα πιστεύω μπορεί να ήταν και τον γκολ της αγωνιστικής. Και γενικά δεν βλέπουμε και στο ελληνικό ποδόσφαιρο Έλληνες να επιχειρούν το ένας με έναν πολύ συχνά, έτσι. Αυτό πραγματικά μας λείπει και μπράβο στο παιδί που έκανε αρκετές τέτοιες προσπάθειες. Δείξανε να είναι πολύ ταχύς η επιθετική του γραμμή του Παναθηναϊκού, αλλά θα συμφωνήσω ότι δεν είχε υποστήριξη. Στη μετάβαση από άμυνα σε επίθεση δεν ερχόντουσαν από πίσω παίχτες για να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτή τη μετάβαση και μοιραία χάναν την μπάλα. Και πάνω από την ευκαιρία του Βέλεθ, η πιο κλασική του Παναθηναϊκού στην επανάληψη. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Στην κατηγορία όλα χάνονται. Ναι, εδώ θα μπορούσαμε να πούμε αν ήμασταν κακοπροαίρετοι όπως γίνεται συνήθως. Στα παιχνίδια να πούμε ότι αμυντικός είναι. Αλλά είναι μια φάση η οποία ναι, θα έπρεπε να γίνει γκολ. Ίσως υπερβολική σιγουριά, ίσως δεν είχε καλή τοποθέτηση του σώματός του. Πάντως είναι μια φάση η οποία ναι, ήταν μεγάλη για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Και στο φινάλε έχουμε την ευκαιρία του Σίλβα ύστερα από την πάσα του Γκάμα. Εδώ έχουμε κάνει το stop καρέ Δημήτρη στη φάση αυτή. Υπερτερεί σαφέστατα στο σπριντ, αλλά στη συνέχεια της φάσης εντέχνει ο αμυντικός του Παναθηναϊκού τον σπρώχνει προς το πλάι για να του κλείσει τη γωνία, έτσι. Πάπο αριστερός είναι αυτός που έκλεισε. Ο Φανκάρισος είναι, ναι, από ό,τι δείχνει. Ναι, ναι. Ωραία τον έπαιξε, γιατί ενώ τον πήρε πλάτη, τον ανάγκασε με την ταχύς ο Φανκάρ κι αυτός, τον πήγε πλάγια και τον ανάγκασε να σουτάρει στην κλειστή γωνία. Δηλαδή, να μειώσει τις πιθανότητες. Θα μπορούσε να την πάρει με το στήθος μπροστά και να μην φύγει κάθετα. Ναι. Ή να την προλάβει με κοντρόλ, να την πάει προς τα μέσα. Αυτό το κοντρόλ το κάνει προς τα έξω, εκεί χάνεται η ιστορία. Και ενώ αρχικά ο Χουανκάρ δεν είχε καλή θέση, δεν θυμάμαι βέβαια πώς χάθηκε η μπάλα, γιατί καμιά φορά οι αμυντικοί βλέπουν την επίθεσή τους, ναι, και στη μετάβαση δεν έχουν καλή θέση, δηλαδή δεν προβλέπουν το πώς θα πρέπει να αντιδράσουν αν χαθεί η μπάλα. Ίσως αυτή η περίπτωση ήτανε, αλλά μετά ναι, θα συμφωνήσω ότι η υποδοχή που κάνει είναι προς τα έξω, οπότε δίνει την ευκαιρία στο Χουανκάρ αλλά και στο Διούδη να έχουν αυτή την αποσόβηση, δηλαδή ουσιαστικά του γκολ. Άρα με το κοντρόλ που κάνει ο Σίλος ουσιαστικά διευκολύνει τον Χουανκάρ, αλλά και ο Χουανκάρ μετά την πρώτη λανθασμένη αρχικά τοποθέτησή του, κλείνει καλά για να τον πετάξει στο ακριβώς. Λοιπόν, τώρα ένα σχόλιο, Κωστή, λίγο έκανε κάποιες δηλώσεις ο Διούδης, μετά έβγαλε ένα παράπονο για την αντιμετώπιση που έτυχε εκεί από... Τώρα και κλεισμένο το θυρών, εγώ το καταλαβαίνω αυτό, αλλά πώς συμβαίνει πάντα να έχει κάποιο κόσμο. Καταρχήν εγώ ήμουν αντίθετος, όταν βγήκε ο Εμμανουηλίδης φορτισμένος, την προηγούμενη Κυριακή, εγώ στεναχωρέθηκα πολύ, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Όμως,
στην Ελλάδα ο βρωμοέλληνας, σε εισαγωγικά, ο παδός, σκητάει σε χτυπήσει την αδυναμία σου. Αυτός έχασε τη μανούλα του 14 χρονών, στεναχωρέθηκε, φυσικά του βρήσαν τη μάνα. Η μάνα του Διούδη Βουκαριάρα, που μένει ανάμεσα στα δύο γήπεδα, όπου παίζει ο γιος της, ακούει ότι είναι ετέρα. Είναι μια καλή γυναίκα, πολύ καλή γυναίκα, καλή μάνα. Ο παπάς του Κουφάλα ήταν εφοριακός φίλος μου. Του λέω, γυναίκα καλή, τα παιδιά πήραν από τη μάνα του, λέω, Διούδη. Τους χάρισε 150-200.000 ευρώ. Περίμενε ο Διούδης ότι ήρθε από τον Παναθηναϊκό, δεν θα τον βρήσουν. Τον βρήσανε περισσότερο από την Τούμπα. Αυτά όμως θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής να τα θεωρήσει δεδομένα. Εγώ στη δουλειά μου θεωρώ δεδομένο ότι θα με βρήσουν. Σε μια κατάρτα να πάνε ό,τι θέλουν. Εγώ αυτό που ξέρω θα το πω και αυτό που θέλω να πω θα το πω. 1.000.000 κόσμο να βρεθεί απέναντί μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Άρα λοιπόν να μην έχουν συναισθήματα για καμιά ομάδα, για καμιά εταιρεία, κανένας ποδοσφαιριστής, να κοιτάει τη δουλειά του, τη ζωή του και τα λεφτά του. Λοιπόν, καλά μας όλες εσύ στη θεωρία, να μας πει τώρα ο Δημήτρης που είναι χρόνια στα γήπεδα, αντίστοιχες περιπτώσεις, όχι να σε ονοματίσουμε, απλά το ότι όταν έχεις προσφέρει κάπου αρκετά χρόνια, δεν περιμένεις όταν θα πας ως αντίπαλος, τουλάχιστον, αν όχι ένα χειροκρότημα τουλάχιστον, να μην τα ακούσεις που λέμε. Ναι, σίγουρα, αλλά η νοοτροπία του Έλληνα είναι αυτή. Νομίζω ότι ο Διούδης και προσέφερε αρκετά στον Άρη και έχει δείξει την αξία του όλα αυτά τα χρόνια και το ήθος του. Εγώ αυτό που θα ήθελα να επισημάνω σε όλα αυτά που λέμε είναι το εξής. Και μου δίνεται ευκαιρία να το πω. Έχετε δει σε άλλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να υπάρχουν στον πάγκο όλοι όρθιοι? Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν είδατε και στον Παναθηναϊκό, που μου έκανε εντύπωση, γιατί ο Παναθηναϊκός πάντα ως ομάδα κρατούσε ένα επίπεδο, αλλά και στον Άρη ήταν όλοι όρθιοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πολλές φορές εμείς οι ίδιοι, οι τεχνικοί, οι βοηθοί μας, οι ποδοσφαιριστές, προκαλούμε με τη συμπεριφορά μας τον κόσμο να εξοργιστεί. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν στον πάγκο υπάρχει μόνο ο προπονητής, όπως πρέπει να υπάρχει, γιατί ο κανονισμός αυτό που λέει, και να μην σηκώνεται κανένας. Mm-hmm. Και υπάρχει ένας πάγκος ο οποίος λειτουργεί ήπια, να μου πεις υπάρχει το ντέρμπι, υπάρχει αδρεναλίνη, υπάρχουν πολλά, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά να τα δούμε, για να μπορέσουμε αυτό το ποδόσφαιρό μας να το κάνουμε πιο ποιοτικό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι και εμείς οι ίδιοι προκαλούμε τον κόσμο πολλές φορές, γιατί ο κόσμος έτσι είναι, θα φωνάξει. Θέλει να το δει ο κόσμος αυτό. Δηλαδή η γενική αρχική, κατά βάση είναι η ρουφιάνη των Προέδρων, δεν προσφέρουν τίποτα, δεν είναι προπονητές, βοηθοί, προπονητές θεματοφυλάκων. Ουσιαστικά γενικός αρχηγός είναι ο Χριστιανός του Προέδρου. Λοιπόν, αυτοί τι γίνεται τώρα? Ο ρόλος τους, έχουν θεσμικό ρόλο, δεν μπελχαλάδες είναι. Γενικός αρχηγός, δεν μπαίνεις. Λοιπόν, τι κάνει, στον πάω, ο Χαρυπίδης. Μόλις πάει μπάλα πλάγιο, τον βλέπει η κάμερα, πάει στον επόπτη, φωνάζει. Για να δείξει, να δικαιολογήσει το μισθό του. Λοιπόν, αυτό. Ο άλλος θα κάνει τον καλό στον πρόεδρο να γράψουν παλικάρι ο τάδε, να κάνει τον επόπτη σκόνη. Δεν έχει να παρουσιάσει προπονητική, τακτική, γυμναστή, αυτά κτλ. Πρέπει να δείξει κάτι. Άρα λοιπόν αυτοί γύρω-γύρω σε όλες τις ομάδες είναι τα παιδιά του Προέδρου, τα παιδιά των οπαδών. Μα. Ο παλέμαχος, ο οποίος δεν γίνεται ποτέ προπονητής, ο παλέμαχος που τα έπαιξε στα ζάρια και τα χάσε, βάλτε τον εκεί γενικό αρχηγό. Αυτό ξέρω εγώ. Εντάξει, ξέχωρα από αυτό που λέει ο Δημήτρης, βάζοντας και τους προπονητές μέσα, που λογικά προπονητές πρέπει να είναι έξω από αυτό, αλλά στο εξωτερικό και λόγω COVID, λόγω συνθήκων στην παρούσα φάση, οι παίκτες είναι στην εξέδρα, δεν είναι οι αναπληρωματικοί. Δεν λέμε για τους υπόλοιπους που δεν υπάρχουν πουθενά, έτσι. Ναι, σαφώς. Αλλά εγώ μίλησα γενικότερα. Ας μην στάθουμε μόνο στον COVID. Ναι. Αν δείτε όλα τα χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι όλοι όρθιοι στον πάγκο. Δηλαδή όλο αυτό δημιουργεί εντάσεις. Και εγώ δεν θα σταθώ, εγώ δεν μίλησα για γενικούς αρχηγούς. Ναι. Απλά θα πω ότι ο καθένας προσπαθεί να προασπίσει τα συμφέροντα της ομάδος, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα επηρεάσει τον τέταρτο διαιτητή και οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πολλές φορές έχει και αντίθετα αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι δεν μας αξίζει να υπάρχει μια τέτοια εικόνα στους αγωνιστικούς χώρους. Λοιπόν, προχωράμε. Κύριοι, πάμε στον Ολυμπιακό. 1-0 τα Γιάννα με γκολ του Χασάν στο φινάλε. Εδώ βλέπουμε πώς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός και
και θα είναι και η πρώτη ερώτησή μου στον Δημήτρη. Βλέπουμε σιγά σιγά να καθιερώνεται ένα δίδυμο πρώτο ημίχρονο, βλέπουμε Μπουχαλά και Εμβυλά. Τέλος πάντων, Καμαρά, Εμβυλά συνήθως. Δεν ξέρω αν είναι δικά που βλέπουμε. Και να είναι εκτός ο Μπουχαλάκης. Και να είναι εκτός ο Μπουχαλάκης. Και συνήθως να μην είναι στην ίδια εντεκάδα μαζί ο Βαλμπουενά με τον Φορτούνι. Και τον Μπρούμα από τη μία πλευρά ένα καθαρό εξτρέμ. Ο Μασούρας που εξυπηρετεί πολύ περισσότερους ρόλους μέσα στο γήπεδο, γι' αυτό είναι και αγαπημένος του Μαρτίνς και προφανώς και όλων των προπονητών, έτσι. Ναι, βέβαια, και του κόσμου νομίζω. Ναι. Μασούρας έτυχε να τον είχα και εγώ στον Πανιόνιο, ένα καταπληκτικό παιδί, ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Έχει δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσει εκεί, να ξέρετε. Mm-hmm. Είχε ποιότητα ως παίχτης, αλλά αυτά που έχει κάνει και έχει φτάσει να είναι στην 11η του Ολυμπιακού, να έχει παίξει τόσα ευρωπαϊκά παιχνίδια και να είναι πάντα μέσα στον γκολ, το οποίο δεν το είχε, σημαίνει ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ. Αυτό το να είναι μέσα στον γκολ, κάποιες φορές ο Μαρτίνς τον έχει βάλει στη ροή του παιχνιδιού και δεύτερο επιθετικό. Στον Πανιόνιο δεν το βλέπαμε πολύ. Συχνά εξυπηρετούσε και στα χαφ. Τα πρώτα χρόνια όχι, αλλά νομίζω ναι. Μετά το δούλεψε πάρα πολύ και έφτανε από ακραίος επιθετικός πάντα από την αντίθετη πλευρά όταν γινόταν μια σέντρα ή όταν ερχόταν η μπάλα από εκεί. Ήταν πάντα μέσα στην περιοχή. Στην περιοχή, ναι. Και πολλές φορές τον βλέπαμε ότι είχε πετύχει και γκολ αρκετά και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχει φτάσει βέβαια και στην Εθνική, γιατί ακριβώς εξυπηρετεί και το μαρκάρισμα πίσω αλλά και τον γκολ μπροστά. Ναι, ναι, είναι ένας παίκτης ο οποίος τον θέλει ο κάθε προπονητής γιατί κάνει. Έχει σπουδαίο ρόλο μέσα στο παιχνίδι. Όπως αυτό το ρόλο πρέπει να τον έχουν πλέον όλοι οι επιθετικοί στο αμυντικό τους κομμάτι. Και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ναι. Και το βλέπουμε βέβαια έτσι. Ναι, το βλέπουμε συχνά πυκνά. Χασάν, περίπτωση έτσι. Δηλαδή, αν δούμε τη σχετική κάρτα, έχει χαρίσει αρκετούς βαθμούς στον Ολυμπιακό σκορώνοντας στο φινάλε και ουσιαστικά δικαιώνει και τον Πέντρο Μαρτίνς που. Δεν εισηγήθηκε μεταγραφή επιθετικού τώρα το χειμώνα, παρά το γεγονός που ο Αιγύπτιος ταλαιπωρήθηκε αρκετά λόγω COVID. Ναι, σίγουρα. Ο Χασάν είναι ένας παίκτης που έχει παίξει σπουδαίο ρόλο στην ομάδα. Ήταν άτυχος, γιατί μετά το COVID είχε και κάποιες επιπλοκές. Αλλά δείχνει ότι είναι ένας επιθετικός ο οποίος είναι μέσα στον γκολ. Mm-hmm. Με τον Έλα Ραμπί, συνήθως όταν μπαίνει αλλαγή στο 4-4-2, πάντα δημιουργούν καταστάσεις. Εντάξει, το αξίζουν συγχαρητήρια γιατί δεν έχει περάσει και εύκολα τον τελευταίο καιρό. Σωστά. Κάνει τη δουλειά του, κάνει τα γκολ, παρά το γεγονός ότι με την πρώτη ματιά μπορεί να μην σου γεμίζει το μάτι αναφορικά με το σωματότυπο, ότι φαίνεται σαν να είναι κάποιος φορ παλιάς κοπής που λέγαμε, έτσι. Ναι, σαφώς δεν έχει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του Έλα Ραμπί, αλλά είναι ένας φορ, όπως το λέτε, παλιάς κοπής, ο οποίος μπορεί να παίξει με πλάτη, είναι πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι. Ναι. Και δείχνει ένα πολύ καλό πρόσωπο στην ομάδα του Ολυμπιακού. Από την απέναντι πλευρά τώρα, έτσι, από την πλευρά του προπονητή του ΠΑΣ, εφόσον, γιατί οι δημοσιογράφοι βέβαια κρίνουμε εύκολα πάντα εκ του αποτελέσματος, έχεις δει ότι ο Χασάν κάνει πολλά γκολ με το κεφάλι, τοποθετείται καλά μέσα στην περιοχή, είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Εκεί ήταν απλά η οξυδέρκεια και η ρέντα που έχει ο Χασάν ή μπορεί να υπήρξε και... Είναι στατική φάση για το μαρκάρισμα. Ναι, νομίζω ότι έτσι όπως πηδά είναι πολύ ελεύθερος για την κεφαλιά. Σίγουρα είναι μια κακή στιγμή για τον Μπάς, παρότι έπαιξε πάρα πολύ καλά στο χθεσινό παιχνίδι. Εντάξει, αυτά γίνονται σωστό, στα παιχνίδια. Ναι. Είναι μια στατική φάση που μπορεί να γίνει κάποιο λάθος το οποίο θα στοιχήσει. Και έτσι έδειξε σε αυτή τη φάση ότι στοίχησε στον Μπάς. Τον Μπάς γενικά πώς τον έχεις δει, Δημήτρη, φέτος? Εμένα αυτό που βλέπω φέτος από το Μπάς με έχει εντυπωσιάσει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δείχνει μια ομάδα η οποία τρέχει πάρα πολύ. Μια ομάδα η οποία έχει αρχές μέσα στο παιχνίδι της. Mm-hmm. Έχει ταχύτητα. Μια ομάδα η οποία δεν αμήνεται με αυτό σκοπό να μην δεχτεί γκολ και να κάνει μισή φάση. Mm-hmm. Έχω μόνο θετικά να πω για την ομάδα. Αμήνεται με σκοπό να δημιουργήσει καλές προοπτικές για να βγει στην αντεπίθεση. Βέβαια, γιατί... Είναι ένα copy-paste της Ατλέτικο σε μικρογραφία, με τα πολλά οχτάρια κλπ. Εντάξει, είναι τα μεγέθη τελείως, τελείως διαφορετικά, αλλά αυτό που πιστώνεται στην ομάδα του ΠΑΣ και σίγουρα στο προπονητικό team είναι ότι είναι ομάδα με αρχές. Δηλαδή βλέπεις μια πειθαρχημένη ομάδα η οποία
πάντα έχει ένα καλό πρόσωπο στα παιχνίδια. Και ένα συγκεκριμένο πλάνο. Και ένα συγκεκριμένο πλάνο και δεν έχει πάρει τους βαθμούς που θα μπορούσε να πάρει και να είναι σε πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Μάλιστα. Λοιπόν, για όσους μας βλέπουν μέσω της συχνότητας του ΑΡΤ, θα δούμε ένα μικρό διαμυστικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε την κανονική ροή της εκπομπής χωρίς ερωτήσεις, Κωστή, για οικονομία χρόνου, αφού έχουμε και τον coach μαζί μας. Πριν περάσουμε στις φάσεις, ένα σχόλιο για το χθεσινό παιχνίδι, Κώστα, του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι ντεφορμέ 3-4 παιχνίδια. Του κάνει ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ομάδα η οποία του κάνει άμυνα στο 1 τρίτο του γηπέδου του δικού του, του Ολυμπιακού. Ένα πράγμα επικίνδυνο και είχα προβλέψει ότι ο Ολυμπιακός θα τη σπάσει κάποια στιγμή. Θα σπάσει αυτό το pressing. Δεν το σπάσε ποτέ. Με το Αγρίνιο πάρα πολύ στατικός. Οι παίκτες δίνουν την μπάλα, δεν φεύγουν χωρίς την μπάλα, είναι μια στατικότητα. Βλέπεις ότι οι εξτρέμοι δεν μπουκάρουν ένας με έναν, ο Φορτούνης έχει ανεμία, είναι ανεμικός. Ο Βαλμπουενά, εσείς μπορεί να λέτε ότι είναι παιχταράς και εγώ το λέω ότι είναι, αλλά και γέρος. Και διαφωνώ στο να το κάνουν καινούριο συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Και πηγαίνει και δικαιώνεται ο Μάρτινς, ο οποίος ενώ έχει και επιπλοκή στο κομμάτι το καρδιακό ο Χασάν, δεν τον αφήνει να φύγει, αλλά σου λέει εγώ αυτόν το χρειάζομαι για τα μάτς με Γιάννενα, με τον Ατρόμητο, αν μου κλειστούν πολύ δεν μπω μέσα. Και το 20 λεπτό που θα πιεστεί αυτός δεν είναι μεγάλο για την φόρμα που έχασε, τα κιλά που έχασε. Σωστό. Συν το γεγονός ότι ο άλλος δεν έχει παίξει ποτέ, ο άλλος παίζει με δύο center four, δεν παίζει πέντε λεπτά, να βάλει τον Παντελάκι τρίτο στόπερ, ότι μην πιάσει τον. Είναι νούμερο ένα κίνδυνο. Θα πάει μπάλα μέσα εκεί. Εγώ δεν σου λέω να παίξει το 5-3-2 ή το 5-4-1 μόνιμα. Αλλά όταν φτάνει σε σημείο ο άλλος να έχει κεφαλοσφαιριστή, Γρηγόρη Χαραλαμπίδη, που Χαραλαμπίδη ήταν καλύτερο παίκτη από τον Χασάν, έτσι, όπως είναι πιο κεφαλοσφαιριστή. Θα βάλει το τρίτο σου στόπερ και θα τον πει πιάστο από πίσω, ξέρω εγώ, μην γυρίσει, μην κάνει κτλ. Δεν το κάνει. Αλλά ο Πας Γιάννενα, το ότι δεν μένει μέσα και παίζει με αντεπιθέσεις, έχει τρεις πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστάς. Ο ένας είναι ο Παυλίδης, ο άλλος είναι ο Λεό, ο άλλος είναι ο Γκρισμά που δεν έπαιζε, μου φαίνεται χθες, δεν έπαιζε. Και ο άλλος είναι ένας πολύ καλός που ίσως θα έπρεπε να του δοθούν περισσότερες ευκαιρίες, αλλά στην ηλικία που είναι δεν νομίζω να τις πάρει στα 27, ο Ελευθεριάδης. Και πάνω σε center back που στο μεγάλο χώρο κάθετα, αν πέσεις πάνω τους με ταχύτητα, μπορεί να σου κάνουν και πέναλτι και φάουλ και να τους περάσεις, όπως είναι ο Σεμέδο, ο οποίος στο μεγάλο χώρο είναι μέτριο στόπερ χαμηλά, ο Σεμέδο, θα μπορούσε να κάνει και γκολ αν δεν βρώμαγε επαρχίλα. Γιατί όλες αυτές οι ομάδες, όταν παίζουν στο Καραϊσκάκι στην Τούμπα, βγάζουν μια χωριατήλα ποδοσφαιρική. Ναι. Άρα γεγονός ότι ο Πάς έχει πάρει αποτελέσματα και στο Καραϊσκάκι από τον Ολυμπιακό. Να δούμε λίγο την κάρτα με τον Πέτρο Μαρτίνς, γιατί έχει συμπληρωμένα, όπως βλέπουμε εδώ, παιχνίδια στον Ολυμπιακό. Πρώτος είναι ο Μπάγεβιτς, 208 παιχνίδια και δίπλα είναι νίκες, σοπαλίες και ήττες. Και πλέον ο Πέτρο Μαρτίνς με 133 παιχνίδια έχει 90 νίκες, 23 σοπαλίες, 20 ήττες. Να πούμε ότι ο Τάκης Λεμονής έχει κάνει 4 θητείες στον Ολυμπιακό. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς έχει κάνει πέραν μίας θητείας και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό, Δημήτρη, πέρα από τους αριθμούς, γιατί σε διαφορετικό momentum και φόρμα βρίσκεις μια ομάδα αν είναι σε διαφορετική θητεία από το να είναι μονοκόμματα κάποιες σεζόν, έτσι, ναι. Σίγουρα, γιατί η δουλειά του Μαρτίνς είναι πολύ πιο εύκολη από αυτή ενός προπονητή που έχει πάει 3 και 4 φορές στην ίδια ομάδα. Ναι, σίγουρα ο Μαρτίνς έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα του Ολυμπιακού. Δείχνει μια σοβαρότητα σαν προπονητής, έχει πολλές διακρίσεις, βλέπουμε και από τα αποτελέσματά του. Γενικά δείχνει ότι είναι ένας προπονητής που έχει δέσει με την ομάδα του Ολυμπιακού. Ναι. Γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να μείνεις τόσο καιρό και να έχεις αυτή την επιτυχία. Σωστό. Τακτικά... Πάντως, το μεγαλύτερο θέαμα που είδαμε από αυτούς τους προπονητές όλους, σε συνδυασμό με νίκες και καλή διαιτησία, όλο το πακέτο, ναι, το είχε ο Μπάγεβιτς. Και μπαλάρα, και παιχταράδες, και πρόεδρος, και διαιτητές, όλα σε ένα πακέτο ήταν ο Μπάγεβιτς. Ναι, το 99, λες, είχε κάνει και την πορεία στην Ευρώπη. Νομίζω και με Βαλβέρδε είχαμε δει πράγματα. Πετρόπουλος ήταν επί Βουλανδρή, είχε πάρα πολλούς καλούς παίκτες, αλλά το σύνολό του
του Πιτσιρικάς, εγώ δεν το πρόλαβα πολύ, από έχω δύο όμως. Ήταν πάρα πολύ καλοί παίκτες, μεμονωμένοι. Ο άλλος έκανε την πρέσινγκ ψηλά, ο Βαλβέρδε. Ο Βλαχίνε νομίζω δεν είχε από αυτά τα στοιχεία που είχαν οι άλλοι προπονητές. Και θυμάμαι και τον Τόζα, τον Βεζελίνο, στα 12-13 μου χρόνια. Μαζί με τον Σενέκοβιτς, μαζί με τον Γκόρσκι, ήταν μια τριάδα προπονητών. Και τον Παναγούλια που εναλλασσόταν τότε στον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα βέβαια σε έχουμε βάλει επίτες για να μαρτυράς τα χρόνια σου, αλλά τώρα να τον θυμάσαι στην ηλικία του γιού μου, του μεγάλου, 12 χρονών. Τον Βεζελίνοβιτς. Ναι. Εγώ στον Παράζ του Βόλου ήμουν 12 χρονών, στο Ολυμπιακό Άρης, το 80. Ναι. Έχω δει Μπάγεβιτς, Λεμονή, Πετρόπουλο δεν είδα στον Ολυμπιακό. Μάρτινς, Βαλβέρντε, Μπλαχή, τον Τόζα Βελεμίου. Εντάξει, ωραία, σε πιστεύουμε. Λοιπόν, να δούμε την κάρτα του Χασάν, αυτό που κουβεντιάζαμε νωρίτερα. Έχει χαρίσει βαθμούς στον Ολυμπιακό με γκολ στο φινάλε. Και μην ξεχνάμε ότι με το γκολ πέτυχε πάλι στο τέλος κόντρα στη Μαρσέη. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ουσιαστικά στην Ευρώπη. Στο Europa League, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις φάσεις. Θα ξεκινήσουμε με το πέναλτι που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Και το έχω βάλει, Δημήτρη και Κωστία, τη φάση συγκεκριμένη, γιατί γίνεται λόγος για το πού καταλήγει η μπάλα, δηλαδή ότι έχει προηγηθεί προφανώς η ανατροπή. Υπάρχει κανένα πέναλτι. Και πού, πώς? Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Εγώ διαφωνώ, φίλε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ανατροπή και δεν παίζει ρόλο πού θα καταλήξει η μπάλα, αν πάει out, πλάγιο κλπ. Εσύ Δημήτρη, τι λες? Προφανώς δεν κάνω προσδιορισμούς, έτσι. Εγώ θα τοποθετηθώ σε ό,τι έχει να κάνει με το VAR στις συγκεκριμένες φάσεις. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε VAR, αυτό δεν θα ήταν πέναλτι, κατά την προσωπική μου άποψη. Το VAR έχει αλλοιώσει πάρα πολύ τις καταστάσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ναι. Είναι πολύ δίκαιο. Αλλά νομίζω στη μεγάλη περιοχή θα πρέπει να βρούνε κάτι άλλο, ναι, να αλλάξουν όλοι αυτοί οι κανονισμοί. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο πλέον έχει πάει στο να ο ποδοσφαιριστής να μην μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε καν να απλώσει το πόδι του, ούτε καν να ανοίξει λίγο το χέρι του. Και βλέπουμε ότι μετά από αυτές τις φάσεις, όταν δίνεται πέναλτι, έχει να κάνει πάντα με το VAR. Προσωπική μου άποψη για τη συγκεκριμένη φάση, εγώ αν ήμουν διαιτής, δεν θα έδινα πέναλτι. Εντάξει. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λες για τη σχολαστικότητα του χιλιοστού που υπάρχει σε κάθε μαρκάρισμα, σε κάθε φάση που γίνεται, ειδικά μέσα στην περιοχή. Αλλά πρακτικά λίγο δύσκολο πόσο σκέφτομαι να μπορεί αυτό να απομονωθεί. Τώρα. Ναι, σίγουρα. Έχουμε βάλει και την απέκρουση του Χουτετσιώτη, για να μην αδικούμε τους goalkeeper, γιατί μιλάμε για χαμένο πέναλτι του Βαλμπουένα. Και παιδιά, την φάση την έβαλα γιατί, αν παρατηρήσετε, ο Χουτετσιώτης είναι με τα δυο του πόδια μέσα από τη γραμμή, έτσι ώστε να πάρει λίγο χώρο και να πατήσει με το ένα, όπως επιβάλλουν οι κανονισμοί, για να κάνει την εκτείναξη. Και θα δούμε τώρα. Σωστή τεχνική είναι αυτή. Ναι, και δεν την έχω ξαναδεί από τερματοφύλακα, δηλαδή σκόπιμα να είναι τα πόδια του μέσα από τη γραμμή, έτσι ώστε να έχει λίγο χώρο να πατήσει με το ένα, όπως συμβάλλει ο κανονισμός, και να κάνει την εκτείναξη. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν σου φαίνεται λεπτομέρειες αυτή. Όχι, σαφώς και είναι μια λεπτομέρεια την οποία σίγουρα ο ίδιος τη γνωρίζει και εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Συνήθως βλέπουμε να είναι πάνω. Να πατάνε τουλάχιστον τη γραμμή. Καλά, τα παλαιότερα χρόνια δεν το συζητάμε. Μίρτσο, Σεργάνη. Εντάξει. Αλλά ναι, κάνει μια πολύ καλή ενέργεια. Την χάνει κιόλας να τον είχα και στον Ολυμπιακό παίχτη, τον Λευτέρη, τον Χουτεσιώτη, ο οποίος έχει κάνει μια τρομερή δουλειά και έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο μέσα από τη δουλειά του. Και του αξίζουν συγχαρητήρια. Και πάει φέτος πάρα πολύ καλά με την ομάδα των Ιωαννίνων. Αν εξαιρέσουμε μία-δύο φάσεις που δεν πήρε κάποια αποτελέσματα που ενδεχομένως να μην αντέδρασε σωστά και εκεί να ισοφάρισε ο αντίπαλος. Κατά τα άλλα, έχει μια πάρα πολύ καλή αγωνιστική σεζόν μέχρι τώρα. Ξέρεις, Κώστα, επειδή ο Δημήτρης είναι πολύ σεμνός, έχει περάσει η μισή Super League από τα χέρια του παιδιά που έχουν καθιερωθεί και δεν το λέει. Ντουρμισάη, κάναμε και μια κουβέντα εκτός αέρα. Μασούρας, Χατσαΐας, Ιωαννίδης του Απόλλωνα, Σιώπης, Λικογιάννης, Χουντετσιώτης, Βέργος, Τζανετόπουλος και λίγα έχω γράψει εδώ, ενδεικτικά τους λέμε αυτούς, έτσι. Απλά να πω ότι ήμουν τυχερός γιατί πέρασα από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, που σημαίνει ότι σίγουρα επιλέγουν τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Εγώ έβαλα ένα λιθαράκι σε αυτά τα παιδιά,
Δεν θα πω ποτέ ότι εγώ δούλεψα με, εντάξει, με αυτά προφανώς, τα παιδιά που προφανώς συνηθίζεται να το λένε, να το λέμε ότι εγώ τον έβγαλα. Αυτόν δεν θα το πω ποτέ. Απλά ήμουν τυχερός που είχα αυτή τη συνεργασία με αυτά τα παιδιά και ακόμα πιο τυχερός που τους βλέπω να αγωνίζονται ακόμα στο γήπεδο. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Κάνε μια κουβέντα τώρα, πηδά από το ένα θέμα στο άλλο, είναι ζωντανή εκπομπή. Για τους πιτσιρικάδες που παίζουν στον Παναθηναϊκό. Ωραία. Το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας το πιστώνονται οι προπονητές που τους έχουν δουλέψει πριν ή ο προπονητής που θα πάρει το ρίσκο, σε εισαγωγικά, να τους ρίξει στα βάθια και να τους καθιερώσει. Γιατί σίγουρα, αυτά τα παιδιά έχουν δουλευτεί για να μπορέσουν να στέκονται. Σίγουρα το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στην ακαδημία της κάθε ομάδος. Γιατί πρώτον έχει γίνει το scouting, έχει γίνει η επιλογή, ναι, έχει περάσει από άξιους προπονητές όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έγκυται στον προπονητή που έρχεται στην ομάδα, που είναι στην κάθε πρώτη ομάδα, να ρισκάρει ή μη για τη συμμετοχή ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ του ρίσκου, γιατί πιστεύω ότι τα νεαρά παιδιά, όταν έχουν ταλέντο, σε τέτοιες ομάδες ειδικά, είναι πολύ εύκολο να διακριθούν. Εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία με τους τέσσερις που ξεκινήσανε βασικοί στον Παναθηναϊκό, επιστρέφοντας σε αυτό. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, Δημήτρη και Κώστη. Εγώ πιστεύω ότι η εξειδίκευση που υπήρχε μέχρι πρώτον στο εξωτερικό σε προπονητές που δουλεύουν σε συγκεκριμένες ηλικίες είναι σωστή, γιατί ωφελεί πάνω απ' όλα τα παιδιά. Βέβαια έχει γίνει μόδα, έχει γίνει μόδα, Κωστή, ακριβώς τα τελευταία χρόνια. Όχι, μόδα είναι, γιατί βλέπουμε Λάμπαρτ στη Τσέλσι, παλιότερο βέβαια Ζιντάν στη Ρεάλ, Πίρλο στην Γιουβέντους. Δουλεύουν τις αδυναμίες τους τα παιδιά αυτά, όταν έχουν όρεξη, πληρώνουν προπονητές, αυτούς που τους βελτιώνουν ατομικά, και τους βλέπεις κάποιοι από αυτούς, τους βλέπεις σε 16 χρόνια, 17, 18 κάπως, και στα 20 είναι διαφορετικοί. Κάποιοι άλλοι δεν δουλεύουν. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή, οπωσδήποτε, στη νέα τάξη πραγμάτων, ποδοσφαιριστές. Δεν είναι οι αλυταράδες δεκαετία του 60 και του 70, οι πατεράδες μας. Ή του 80, του 90. Αυτά τα παιδιά έχουν ένα άλλο προφίλ, μια άλλη κουλτούρα. Έχουν μια άλλη φιλοσοφία. Πολύ καλύτερη, πιο επαγγελματική. Ναι, λέει ο Κωστής ότι τα δεκαετίες πίσω τα παιδιά ήταν οι ποδοσφαιριστές που βγαίνουν, ήταν αυθεντικά ταλέντα από τις σαλάνες. Τώρα υπάρχει και η πολυτέλεια, βέβαια, να δουλέψεις πιο εξειδικευμένα, πιο επιστημονικά. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια και αυτά τα παιδιά έχουν ταλέντο. Δεν είναι τίποτα, ναι, τυχαίο για να φτάσουν στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, όλες αυτές τις μεγάλες ομάδες. Είναι η πρώτη ύλη που λέμε που χρειάζεται. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι το εξής, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή σε ακαδημίες να μπορούν να υπάρξουν προπονητές, οι οποίοι, γιατί ξέρετε, η προπονητική είναι και αυτή ταλέντο. Δηλαδή, τι εννοώ. Αυτός που διακρίνεται περισσότερο, ένας προπονητής, στο κομμάτι το αμυντικό, να έχει και να δουλεύει την άμυνα. Αυτός που διακρίνεται στο κομμάτι της επίθεσης. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή πρέπει σιγά σιγά να φτάσουμε εκεί για να μπορέσουμε να δουλέψουμε στην, ναι, εξειδίκευση. Ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχει εξειδίκευση στην Ελλάδα πάνω σε αυτούς τους τομείς. Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά πρέπει να προσθεθεί στις ακαδημίες. Αλλά βέβαια, ναι, ξέρετε ότι είναι δύσκολο. Από ποια ηλικία και μετά? Νομίζω από τα 14 και μετά θα πρέπει αυτή η εξειδίκευση να υπάρχει σε κάθε θέση. Είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε υποομαδικό. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή να μιλήσουμε μόνο για ακαδημίες. Τώρα επιβάλλεται να συνεχίσουμε στη ροή. Είχαμε μείνει στο πέναλτι του Βαλμπουενά που έβγαλε Χουτετσιώτης. Να πάμε να δούμε την διπλή ευκαιρία που είχε ο Ολυμπιακός με Μασούρα και τον γκολ του Ελαραμπή, το οποίο ακυρώθηκε. Είναι αυτό που μας έλεγε ο Δημήτρης πριν, ότι πλέον με το ΒΑΡ μέσα στη μεγάλη περιοχή υπάρχει τέτοια σχολαστικότητα που με γυμνό μάτι, ας πούμε, πολλές φάσεις στο πρόσθετο παρελθόν θα ήταν γκολ. Τώρα είναι αυτή η διαδικασία και αφού μπήκαμε στο χορό, έτσι χορεύουμε. Ευκαιρία Ολυμπιακού με Ελαραμπίστρα από πάσα του Χασάν. Την επιλέξαμε αυτή τη φάση γιατί προσωπικά εμένα με εντυπωσίασε η ασίστ που κάνει ο Χασάν στον Ελαραμπή. Δεν του το είχα δηλαδή ασίστ με το φαλτσάκι. Βέβαια, είναι μια πολύ δύσκολη φάση. Φαίνεται ότι εκεί στοχεύει. Ναι. Πραγματικά σαν να είναι ένας παίχτης παγκόσμιας κλάσης, ναι, ακριβώς, με μια άρτια τεχνική. Μπράβο του. Λοιπόν, και το... Όντως πήγε για άλλη μια φορά
Ολυμπιακός στο φόρτωμα σε 4-4-2. Ναι, το φόρτωμα είναι σχετικό, γιατί εδώ δεν βλέπουμε φόρτωμα. Βέβαια, το γκολ μπήκε από σέντρα και κεφαλιά του Χασάν. Αλλά να σταθούμε και σε αυτό που είπε και ο Δημήτρης πριν, ότι είναι, το κάνει συχνά ο Πέδρο Μαρτίνς όταν δεν του πάνε τα μάτς καλά να το γυρίσει 4-4-2. Αλλά Ελαραμπή και Χασάν συνεργάζονται καλά. Δηλαδή, το εξυπηρετούν το δύο μπροστά. Σίγουρα. Εδώ είναι η φάση που βεδιάσαμε και νωρίτερα με τον Χασάν να παίρνει την κεφαλιά. Αυτά έχουν οι ζώνες. Αυτά έχουν οι ζώνες, ε. Αυτά έχουν οι ζώνες. Όταν ας πούμε ο Γκαρσία πριν 3 μέρες έχει 2 γαϊδούρια center back, οι οποίοι είναι νούμερο 1 κίνδυνο, και ο τρίτος Ελαραμπή και παίζει ζώνη στο corner και έρχεται ο άλλος ανενόχλητος 8-10-12 μέτρα με sprint και άλλο να πηδήξω επιτόπια και άλλο να πάρω φορά και να κάνω sprint. Εμείς λέμε φταίω Πασχαλάκης, αλλά το τακτικό κομμάτι λέει ότι εδώ είναι λάθος, γιατί δεν υπάρχει ο Πορσέλου και ο Αλέφαντος που με αντουμαδόρους, αλλά αυτό παίζει. Εντάξει, όμως αφού έχουμε παρόντα τον κότσο να το ρωτήσουμε, να βάλει ερωτηματικό σε αυτό που ο Κωστής, αυτά έχει ζώνη. Εντάξει, η ζώνη έχει, για τα στατικά μιλάμε. Έχει τα δυνατά της σημεία και τα αδύνατα, όπως έχουν και η μεικτή ζώνη άμυνας. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι... Δημήτρη, τώρα τη μεικτή δεν διδάσκω περισσότερο. Όχι, τώρα η μόδα είναι να παίζουν ζώνη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλλά πάντα υπάρχουν οι αδυναμίες. Το θέμα είναι αν μπορούν να ταιριάξουν οι ποδοσφαιριστές σε κάθε αμυντική τακτική πάνω σε αυτό. Σου ταιριάζει. Ναι. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Η συμπαίκτης στο ματσάρισμα με αντιπάλους. Έχω μήνυμα και ήθελα να την κάνω σε ένα προπονητή. Ποιος είναι ο λόγος και η φιλοσοφία μια ομάδα να παίζει στα corner man-to-man και ζώνη στα φάρο? Για ποιο λόγο γίνεται? Υπάρχει αυτό καταρχήν. Αυτό γίνεται, υπάρχει. Ναι, αυτό μάλλον δεν υπάρχει ως όρος. Απλά τι γίνεται στα φάουλ, επειδή πλέον οι άμυνες είναι αρκετά ψηλά, αναγκαστικά οι παίχτες πρέπει να κάτσουν στην ευθεία. Και έτσι φαίνεται ότι παίζουν ζώνη. Ζώνη είναι μεν, αλλά φαίνεται σαν να είναι όπως είπες man to man. Δεν είναι, είναι ζώνη, απλά είναι αρκετά ψηλά και κάθονται στην ευθεία για να μην φάνε το offside. Άλλωστε από φάουλ μπορείς να βγεις στο σέντ, από corner δεν μπορείς, οπότε... Σαφώς. Και νομίζω αν έχετε παρατηρήσει, δεν ξέρω αν έχει υποθεί, αυτό είναι δική μου παρατήρηση, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήθιστε τα corner να είναι με την μπάλα, δηλαδή αν είναι από δεξιά να πηγαίνει αριστεροπόδαρος, η τροχιά της μπάλας να είναι προς τα μέσα, τώρα παρατηρήστε ότι όλες οι πάσες είναι προς τα έξω, δηλαδή όλες οι εκτελέσεις. Που σημαίνει ότι λόγω της ζώνης οι επιτιθέμενοι έχουν περισσότερο χώρο για να μπορέσουν να πάνε προς την μπάλα για να επιδείξουν. Μόνο ο Γκαρσία της ΑΕΚ τα κάνει ανάποδα, αλλά αυτός τα βάζει και μέσα, οπότε τι να του πεις. Εντάξει, ο Γκαρσία έδειξε ότι πραγματικά αν έχεις ένα τέτοιο παίχτη δεν μπορείς να πας αντίθετα, αλλήμωνο. Λοιπόν, πάμε με σπριντ τώρα, γιατί πέρασε η ώρα. Να δούμε λίγο την ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Ο Χιμένεθ γκρίνιαξε με το τέλος του αγώνα για τον γκολ που έφαγε από το πέναλτι του Χρυσοδουλόπουλου, γιατί θέλει να κρατήσει προφανώς το clean sheet που λέμε. Εδώ βλέπουμε την εντεκάδα, πιο ορθολογικά, με Μάνταλο δεκάρι πλέον, Γκαρσία, Ολιβάγια εκεί, Ολιβέρα σέντερφορ κλπ. Δημήτρη, καλές εντυπώσεις άφησε ο Λάτσι και νομίζω ότι ο Χιμένεθ προσπαθεί ακόμα να βρει μια χημεία για τα μετώπισεν, έτσι. Ναι, είναι άλλο ένα παιδί που λέγαμε πριν 19 ετών, ένας κεντρικός αμυντικός ο οποίος είναι αριστεροπόδαρος, πολύ βασικό. Ξέρει μπάλα, έδειξε μια ηρεμία στο παιχνίδι του. Νομίζω ότι έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία στο χθεσινό παιχνίδι. Βλέποντας, Κωστή, το ρόστερ της ΑΕΚ φέτος, υποθέτω ότι το πλάνο ήταν με έναν υγιή Τσιγκρίνσκι και όποιος δίπλα του μπορέσει να προοδεύσει και να εξελιχθεί. Ή μπορεί να βγουν και δύο παιδιά συνομήλικοι, ας το πούμε έτσι. Δημήτρη. Το Σβάρνα δεν θα τον έπαιρνα ούτε οδηγό στο πούλμα. Εντάξει, υπερβολικό είσαι τώρα. Ναι, νομίζω ότι ο Τσιγκρίνσκι έχει δείξει και με την εμπειρία του αλλά και με το βιογραφικό του ότι θα ήταν σίγουρα ο σταθερός κεντρικός αμυντικός και από εκεί και πέρα όποιος άλλος ήταν σε φόρμα να είναι δίπλα του. Εντάξει, νομίζω ότι πήγαν καλά στο χθεσινό παιχνίδι. Mm-hmm.
ανταπεξήλθαν και ο Σβάνας και ο Λάτσι. Αλλά θέλω να επισημάνω πάλι για το Λάτσι ότι πραγματικά σε αυτή την ηλικία και ειδικά σε αυτή τη θέση έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Είναι οξύμορο, καλό για την ΑΕΚ, το ότι κρατάει το 0, εντάξει χθες έφαγε ένα πέναλτι στο 90, κρατάει το 0 χωρίς να έχει μια τετράδα αποτελούμενο από τους ίδιους παίκτες για να υπάρχει αντίστοιχη συνοχή. Έτσι. Ακόμα και ο στριμματοφύλακες ήταν συντώντας και είναι ο Αθανασιάδης. Ναι, βλέπουμε στα τέλη. Νομίζω τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που παίζει ο Αθανασιάδης. Εντάξει, ίσως κάποια λάθη του Τσιντώτα στο, νομίζω στο τελευταίο παιχνίδι που αντικαταστάθηκε, ίσως ήταν μοιραίο για αυτόν. Σίγουρα το να παίζεις με μια σταθερή τετράδα στην άμυνα είναι πάρα πολύ καλό, διότι οι παίχτες έχουν συνοχή μεταξύ τους, ξέρει ο καθένας τα χαρακτηριστικά του άλλου, μπορούν να συνοηθούν. Αλλά εντάξει, φαίνεται ότι η ΑΕΚ στην εποχή του Χιμένεθ το ψάχνει πιο πολύ. Δείχνει περισσότερη συγκέντρωση στο κομμάτι της άμυνας. Όχι ότι με τον Καρέρα δεν δίνανε μεγάλη έμφαση σε αυτό, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δείχνει ότι τα πράγματα είναι καλύτερα αυτή τη στιγμή. Πάμε στην περίπτωση Λιβάγια. Εντυπωσιακό το γκολ. Ακόμα κουβεντιάζει η ανανέωση ή όχι. Πάντως έφτασε σε 100 συμμετοχές. Και εδώ βλέπουμε τα γκολ της assist και ανασεζόν τους αριθμούς του Λιβάγια. Τι λέμε για Λιβάγια, Δημήτρη? Εντάξει, νομίζω είναι από τους πιο ποιοτικούς παίκτες. Θα λείψει αν δεν ανανεώσει. Στην ΑΕΚ. Σίγουρα θα λείψει, αλλά αυτό έχει να κάνει πάντα με τον αντικαταστάτη, έτσι. Αν έρθει κάποιος άλλος αντικαταστάτης με λιγότερα λεφτά, θα φανεί ότι δεν έλειψε. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, είναι ένας παίκτης βαρόμετρο για την ΑΕΚ, που όταν είναι σε καλή μέρα, δημιουργεί πολλές δύσκολες καταστάσεις στις αντίπαλες άμυνες. Και έχει βελτιώσει αυτό που βλέπαμε παλιότερα, να έχω μια μπάλα μόνος μου. Ναι, και δείχνει πιο ομαδικός, δείχνει να μείνεται ακόμα καλύτερα και με περισσότερη θέληση, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δείχνει γενικότερα πιο πειθαρχημένος και θα έλεγα δείχνει με πιο καθαρό βλέμμα τον βλέπεις μέσα στο γήπεδο. Ναι. Είχε κάποιες αντιδράσεις παλαιότερα που δημιουργήσε προβλήματα, τώρα τον βλέπεις ότι έχει μια ωριμότητα απέναντι σε αυτή την ομάδα. Γιατί γι' αυτό γίνεται κουβέντα για το ταλέντο του, δεν γίνεται καμιά κουβέντα. Λοιπόν, θα προλάβουμε και να δούμε και τις φάσεις. Για πάμε. Λοιπόν, η πρώτη είναι με τον Χαρίση που έχει μία έμπνευση και ωραία εκτέλεση και προσπαθεί ουσιαστικά από το κέντρο να σκοράρει. Θυμάμαι παρόμοιες περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν που έχουν μπει γκολ. Κυρίως έχει κάνει η ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό. Αν έτρωγε τέτοιο γκολ στο ξεκίνημα της καθαίρωσής του κάτω από τα γκολ πόστ, θα τον στιγμάτισε, έτσι. Σίγουρα. Παρότι η εκτέλεση του Χαρίση είναι φανταστική, γιατί δεν πάει καν και στο κέντρο της εστίας, πάει προς τα αριστερά του Αθανασιάδη. Είναι μια πάρα πολύ καλή απόκρουση. Δεν ήταν αρκετά έξω, αλλά πρόλαβε και νομίζω με το δεξί του χέρι, γιατί δεν είχε επιλογή άλλη, έβγαλε αυτή την δύσκολη φάση. Γιατί δεν το έφαγε τον γκολ. Γιατί? Θα μάθεις από την πίσω εστία, ναι, από την πίσω κάμερα, ναι. Τα πίσω βήματα του δεν είναι ακριβώς τα κανονικά πίσω βήματα. Είναι πλάγια. Έχει γυρίσει δεξιά το σώμα του και κάνει τρία πολύ γρήγορα πρώτα πίσω βήματα και μετά οριζοντιώνει, έρχεται στην ευθεία και τα δύο τελευταία τα κάνει με τα πίσω. Δηλαδή η τεχνική των πίσω βημάτων του ήταν πολύ καλή, κέρδισε χρόνο με αυτό το πράγμα. Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα. Με το κίνδυνο να σκάσει και στο δοκάρι, έτσι, γιατί... Αλλά, ναι, λοιπόν, πολύ... ο Χαρίσης πάντα είχε καλά πόδια. Δεν έπαιξε σε πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί μαρκάρει σαν χωριά της. Είναι αυτό που είπε και ο Δημήτρης, κάνει ένα πίσω και τα άλλα είναι πλαγιανά. Όχι, είναι πολύ σωστή παρατήρηση, σαφώς. Και αν δείτε πλέον όλοι οι αμυντικοί, δεν μιλάω για τους τερματοφύλακες, της τετράδος, πάντα μείνονται με πλάγια βήματα, γιατί γυρνάς πολύ πιο γρήγορα από ό,τι παλαιότερα, αν θυμάστε, που γυρνάγανε με πίσω βήματα. Σωστό. Πάμε να δούμε το δοκάρι του Ολιβέρα από τη σέντρα του Μπακάκη. Αρχίζει και ανεβαίνει ο Μπακάκη. Θυμίζει δηλαδή τον παλιό Μπακάκη και αυτό είναι σημαντικό και για τον Χιμένεθ. Εδώ είναι η κεφαλιά του Ολιβέρα. Εντάξει, εκεί έχει και το ύψος, έχει και το άλμα. Ορίστε. Σέντερ μπακ, ποιοι είναι εκεί? Σέντερ μπακ στον Ατρόμητο. Θα τους δούμε τώρα. Είναι ο Γούτας ο ένας και ο άλλος είναι ο Πιτσιρικάς. Πώς τον λένε? Ο
είναι ο Στρούγκης. Ο Στρούγκης, μπράβο. Ο Ρισβάνης δικαιωθήκαμε. Τι έγινε? Δεν μπέλαμε. Εχθρυμπές. Λοιπόν, Αντρόμητος αυτός. Πάμε φάση επόμενη. Το πέναλτι που κάνει ο Σάλωμον στον Σιμόες. Να ζούσε ο έμνησος ο Νίκος και να είχε παίκτη τον Σάλωμον και να του κάνει τώρα τέτοιο πέναλτι. Φαντάζεσαι θα γινότανε. Ο Νίκος. Ούτε στο πούλμα θα το έπαιξε. Ναι. Πάντως δεν έχει πολύ διαφορά με τη φάση που κουβεντιάσαμε πριν. Δηλαδή ότι η φάση, η μπάλα είναι στο χέρι του, στα χέρια του τερματοφύλακα. Αλλά είναι το μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, έτσι. Έλα εδώ τώρα, μισό λεπτό. Ή εδώ, να την κάνω αλλιώς νερός η Δημήτρη, εδώ, να σε προπονεί στον Ατρόμητο, να παίζει, να παίζει και να σου κάτσει τώρα τέτοιο πέναλτι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Σάλωμον δεν γνωρίζει ότι. Δεν γνωρίζει ότι αφού η μπάλα είναι εντός παιδιάς, ένα τέτοιο σπρόξιμο είναι πέναλτι. Σας το λέω σίγουρα, αλλιώς δεν θα το έκανε. Ναι. Είναι σίγουρο. Αν δείτε και την αντίδραση πολλών παιχτών, δεν έχουν καταλάβει τι έχει δώσει ο Καραντώνης. Μόνο ο Ολιβέρα που είναι κάτω δείχνει την φάση. Ναι. Γιατί πολλοί παίχτες δεν ξέρουν και τους κανονισμούς, έτσι. Είναι σημαντικό. Αλλά δεν παίζει. Θετικό φάουλ. Το κάνει στον τερματοφύλακο τη ΑΕΚ παίκτη και μετά είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα στον παίκτη του Ατρόμητο. Για μένα. Είναι πέναλτι. Στο Σιμόες που πάει. Ναι, αλλά προηγείται επιθετικό φάουλ. Ναι. Ο Σιμόες που πηγαίνει στον στο Μανδά. Ναι. Σωστό, σωστό. Δεν το είδε και είδε το μετά. Λοιπόν, είναι το γκολ του Λιβάγια, πολύ ωραίος εκτέλεση, αλλά εξίσου ωραίος είναι και ο συνδυασμός από όπου έχει προέλθει το γκολ του Κροάτη. Εδώ βλέπουμε πώς κάνει την κίνηση ο Μπακάκης. Είναι θέμα, Δημήτρη, και το πόσο ψηλά ήταν η άμυνα του Ατρομήτου εδώ. Εντάξει, είναι και η εξέλιξη φάσης που μπορεί να μπερδεύει. Είναι η εξέλιξη της φάσης, ναι, σίγουρα, ναι. Γιατί ο Μπακάκης για να βρίσκεται εκεί, σε αυτή τη φάση, σημαίνει ότι ίσως έχει ξεχαστεί. Δηλαδή, προφανώς, χάθηκε η μπάλα, ήταν σε μετάβαση, ναι, από άμυνα σε επίθεση ο Ατρόμητος, χάσαν την μπάλα. Σωστό. Ήταν ο Μπακάκης ξεχασμένος. Σωστό. Αυτό που είπαμε πριν στην προηγούμενη φάση, ότι πολλές φορές η αμυντική θα πρέπει στη φάση της κατοχής να βλέπουν ότι αν χαθεί η μπάλα που θα πρέπει να βρίσκονται για να είναι κοντά στον αντίπαλο παίχτη. Mm-hmm, ναι. Βέβαια ο Μπακάκης έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια και βλέπουμε εδώ το τελείωμα του Λιβάγια. Εξαιρετικό. Που δείχνει. Εξαιρετικό. Πραγματικά κεφαλιά ότι σημαδεύει. Και το πέναλτι. Κεφαλιά ψαράκια από το πέναλτι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πόσο περισσότερα πράγματα θα βλέπαμε γκολ, assist, φάσεις από το Λιβάγια αν υπήρχε πιο πολύ μέσα στην περιοχή. Δηλαδή, αν ήταν ένα 3-5-2, λέμε, με το Λιβάγια και τον Ανσαριφά, καθαρό καθαρό, όπως το παίζει ο Κόντε με τον Μάρτινες και τον Αλδο Λουκάκο. Εσύ πάντως για να έχεις δύο μπροστά θες απαραίτητα να είναι 5 πίσω, έτσι, γιατί υπάρχει και 4-4-2. 4-4-2 παίζουν τα Γιάννενα και με τα οχτάρια. Πρέπει να καταργήσει τα εξτρεμιά και 4. Δεν μπορεί να το παίξει έτσι. Ναι. Αλλά όχι το υλικό που έχει. Για να δει κάτι τέτοιο με το Λιβάγια που δεν θα διαφωνήσω, θα πρέπει να έχει μία ΑΕΚ η οποία πάντα θα έχει στο κομμάτι τη κατοχή στην υπεροχή. Η μισή ομάδα θα είναι από τη σέντρα και προ την επίθεσή τη, που σημαίνει ότι θα μπορούν να δουλεύουν μέσα στην περιοχή 4 και 5 παίχτες. Οπότε εκεί σίγουρα ο Λιβάγια θα μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα. Καφάρα από πίσω. Συμφωνώ. Λοιπόν, παιδιά, αισίως έχουμε υπερβεί το χρόνο μας. Να ζητήσω συγγνώμη από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Προφανώς και δεν έγινε σκόπιμα αυτό το εύκολο 0-3 επί του Όφη. Που νομίζω, Κωστή, ότι δεν είναι μόνο η εύκολη μετάφραση της κόκκινης κάρτας, γιατί είχε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ και στο 11-11. Απλά λίγο, αν προλαβαίνουμε, Γιώργο, η δήλωση του Γκαρσία που ερμηνεύεται ποικιλοτρόπως το ότι είναι μια μεταβατική περίοδο. Η τρέχουσα μοιάζει και λίγο σαν λευκή πετσέτα, δεν ξέρω. Εντάξει, ναι, μίλησε για μετάβαση από τη μία περίοδο στην άλλη του ΠΑΟ. Όχι ότι δεν. Σίγουρα, όταν είναι υπάρχει αλλαγή τέτοιο προπονητή και γενικότερα πολλές αλλαγές, υπάρχουν αυτά. Ναι. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που μου αρέσει ο center for του ΠΑΟ, ο καινούριος. Mm-hmm. Δείχνει ότι έχει. Ακριβώς. Δείχνει ότι και γνωρίζει ποδόσφαιρο. Δηλαδή και μοιράζει σωστά αλλά και εκτελεί. Εμένα μου έχει αφήσει θετική εντύπωση, ναι, αυτό που βλέπω μέχρι τώρα. Ναι. Έκανε 5 εκτελέσεις, οι 4 με το κακό του πόδι, το αριστερό. Η τελευταία ήταν
η σωστή. Το εντυπωσιακό, το εντυπωσιακό ήταν και η γυριστή κεφαλιά που έκανε. Το δυνατό παιδί παίζει με πλάτη καλά. Τρίπλα δεν μπορεί να κάνει ένας με έναν. Εντάξει, δεν μπορούμε να απαιτήσουμε τέτοια πράγματα. Αλλά στα φορτώματα και στις παρουσιάσεις των φορτωμάτων από την πλάγια γραμμή είναι στη σωστή τοποθέτηση. Mm-hmm. Και εκτελεί με τη μία και με το κεφάλι και χαμηλά και με το κακό πόδι. Ναι. Εμένα μου έμεινε η φάση με το δοκάρι που έκανε με το πώς γύρισε το σώμα του και έκανε την κεφαλιά. Την ψιλοκρεμαστή αυτή η κεφαλιά, ναι, πραγματικά. Ναι. Γιατί σημάδεψε έτσι, ξεκάθαρα. Όχι, φαίνεται μια καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον αυτό. Υπάρχει περίπτωση πώληση Σφιντέρσκι που γράφεται σήμερα, Κωστή. Και Σφιντέρσκι. 4 εκατομμύρια, τον πήρε 2 και επειδή τα στατιστικά του είναι καλά, αυτά του Γαλάνη. Βέβαια, άσχετα αν η κατάστασή του δεν είναι η καλύτερη, νομίζω ότι είναι ευκαιρία και να παίξει με τον Τζόλακ δεύτερο, δηλαδή σαν δεύτερο στο 4-2-3, σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ βγαίνει η Ευρώπη, αλλά χάνει το πρωτάθλημα. Οπότε είναι μια όξη. Συμφωνώ με τον Γκαρσία. Η πώληση του Γιαννούλη ουσιαστικά δηλώνει ότι παιδιά εντάξει, φέτος δεν πάμε για πρωτάθλημα, βγαίνουμε Ευρώπη και βλέπουμε του χρόνου τι θα γίνει. Μάλιστα. Οκ, okay. Λοιπόν, κύριοι, φτάσαμε στο φινάλε. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας για ευχαριστώ την πολύ. Σου. Κωστή, ευχαριστώ. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί στις 18:00 το απόγευμα. Να είστε καλά.